θυμό όσο δυνατόν περισσότερα από τον Υπουργό. Ψηφίστηκαν τα σκληρά μέτρα και στη συνέχεια οι δανειστές ζητάνε κι άλλα. Ζητάνε, μάλιστα και ορισμένα από αυτά είναι και της αρμοδιότητας της δικής σας. Για το ΕΚΑΣ δεν δέχονται να μην επιστραφούν τα αναδρομικά. Ζητάνε, επειδή έχουν εγγραφεί και στον προϋπολογισμό, το ποσό αυτό έχει, είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό. 100 εκατομμύρια, βέβαια. Για σας λένε ότι τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου θα πρέπει και αυτά να πουληθούν, τα κόκκινα δάνεια του ελληνικού δημοσίου, με, με την πράσινα, εγγύηση. Πράσινα, εννοώ όλα στα χαρτιά, ναι. Είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο που είναι κόκκινο, δεν είναι. Ναι, εκεί, περίπου. Και γύρω στα 5,5 με 6 είναι το σύνολο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό, κύριε Υπουργέ, σημαίνει ότι αν επιμείνουν και το δεχτείτε τελικά, που εγώ πιστεύω ότι όσο και να αντισταθείτε, στο τέλος περνάει πάντα το μέρος των δανειστών. Δεν έχετε δίκιο. Και σε αυτό το θέμα νομίζω θα δείτε. Θα πρέπει να βρούμε 1,5 δισεκατομμύριο ισοδύναμα. Τι, θα πάμε το ΦΠΑ στο 25, λοιπόν, θα μειώσουμε κι άλλο τις συντάξεις. Όχι. Επιτέλους, του φέρανε και καφέ τόση ώρα, δεν έχουμε χωρίς καφέ. Ευχαριστώ. Αλλά είναι πικρός όμως. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο θέμα η θέση μας είναι πολύ σαφής. Δεν πρόκειται να δεχτούμε κάτι που θα έχει δημοσιονομικό κόστος. Αναφέρομαι στα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου. Και η λύση που θα βρεθεί είναι μια λύση που δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος. Ο Ρέγκλιν είπε ότι αν δεν τα εφαρμόσετε αυτά, δώσει δεν υπάρχει να περίπτωση, δεν νομίζω. Θα δείτε ότι εξάλλου κοντός ψαλμός αλληλούια. Αύριο μεθαύριο θα γίνουν οι βελτιώσεις. Και θα δείτε ότι δεν θίγεται κανένα θέμα ουσίας από τα συμφωνηθέντα. Και στο συγκεκριμένο θέμα θα υπάρξει λύση που δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος. Και βέβαια πρέπει... Θα εξαιρεθούν με άλλα λόγια εκείνα τα δάνεια που εν δυνάμει μπορούν να προκαλέσουν δημοσιονομικό κόστος. Θα εξαιρεθούν. Μάλιστα. Θα εξαιρεθούν. Γιατί κοιτάξτε, λέγαμε ότι είναι και σε ευπαθείς ομάδες. Είναι σε σεισμόπληκτους. Πυρόπληκτους. Έτσι. Γι' αυτό μιλάω για εξαίρεση. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομαγαζάκια δηλαδή. Πολλά στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτές οι κατηγορίες λοιπόν θα εξαιρέσουν. Να εξαιρέσετε βέβαια τα θαλασσοδάνεια, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι, αφού πήραν δάνειο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, έκλεισαν την επιχείρησή τους, αλλά τα έχουν τα λεφτά στην Ελβετία. Offshore. Όπου κάνουν τώρα δημοψήφισμα με ελάχιστο κειμένο εισόδημα 2.200 ευρώ με δικά μας λεφτά. Όχι, τα ειδικές κατηγορίες αυτές δεν υπάρχει, αλλά η κεντρική μας θέση είναι αυτές οι ευπαθείς κατηγορίες δανείων, σεισμόπληκτοι, μικρομεσαίες και τα λοιπά, να μην αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Άρα εξαιρούνται αυτά. Εξαιρούνται τα δάνεια από ευπαθείς ομάδες, σεισμόπληκτους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με τα λοιπά. Με το ΕΚΑΣ που έχει κολλήσει. Για το ΕΚΑΣ που έχει κολλήσει. Το ΕΚΑΣ νομίζω τώρα... ότι έχει και αυτό θα λυθεί, δεν θα... Εδώ υπάρχει μια στοχεία. Λύθηκε, κόπηκε το ΕΚΑΣ. Όχι. Να σας πω, αυτή τη στιγμή... Κόπηκε, κύριε Υπουργέ, το ΕΚΑΣ θα κοπεί μέχρι το 19. Υπάρχει μια σταδιακή απομείωση του ΕΚΑΣ. Ναι. Και αντικατάστασή του από την Εθνική Σύνταξη που βγάζει άθροισμα μεγαλύτερο. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 500 ευρώ σύνταξη ως αυτοκινητιστής. Ναι. Και έπαιρνε και το ΕΚΑΣ και πήγαινε στα 720. Μάλιστα. Του κόβεται το ΕΚΑΣ. Μάλιστα. Τα 500 θα ξαναγίνουν 720 με την Εθνική Σύνταξη. Θα πάρει τα 385 σύν όποια είναι η σύνταξή του. Συν τα 500. Και αν πέφτει κάτω το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που είναι το τρίτο εργαλείο που εισάγουμε από 1η-1η. Θα υποκαταστήσει χρόνο. Δηλαδή το ΕΚΑΣ το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Ακριβώς. Θα υπάρχει, ένα ελάχιστο εισόδημα για που του κόπηκε κάτω από το οποίο δεν θα επιτρέπεται θα να υπάρχει. Θα υποκατασταθεί λοιπόν το ΕΚΑΣ από αυτούς που κόβεται από το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Αυτό που λέω. Και ο παλιός συνταξιούχος, το ξαναλέω. Όλα δηλαδή... τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως είναι παλιά ή νέα, θα έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα. Άρα παίρνει 500 τη σύνταξη του αυτοκινητιστή, ξαναλέω, κόβεται το ΕΚΑΣ και θα πάρει συν 384. Θα παίρνει έτσι κι αλλιώς 384. Με την εθνική σύνταξή του. Εσείς μου λέτε κειμένο, τώρα ότι η σύνταξή του είναι πολύ χαμηλή. Αν ήταν 500 η σύνταξή του συν 385, υποκαθίσταται πλήρως το ΕΚΑΣ. Αλλά εάν για οποιοδήποτε λόγο πέφτει κάτω από ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, θα έρχεται ο μηχανισμός του ελάχιστου εγγυημένου εισόδημα. Θα το δούμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, γιατί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν θα είναι όλο εφάπαξ. Θα είναι το μισό ποσό σε χρήμα και το άλλο μισό σε κάρτα σύντησης, γιατί θα πάνε όλα μαζί. Όλα τα κοινωνικά προνοία. Εδώ και αυτό είναι μια είδηση η οποία επιβεβαιώνεται και το λέμε. Τώρα αυτό είναι καλό, δηλαδή. Κάρτα σύντησης. Να βγάλουμε, να βγάλουμε την είδηση, ξέρεις εσύ. Άρα όλα τα επιδόματα θα ενσωματωθούν μάλιστα στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και το οικογενειακό επίδομα και το επίδομα επιδότηση πετρελαίου. Η
σκέψη αυτή όλα τη στιγμή επιδόματα... είναι, η σκέψη είναι πιλωτικά. Έτσι. Αυτό εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Να δούμε ποιες είναι καλύτερες μέθοδος. Να έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση πώς θα δουλέψει το ελάχιστο. Τα προνοιακά, όλα αυτά θα μπουν μέσα δηλαδή. Θα περάσουν μία διαδικασία με την οποία τα διάφορα επιδόματα και τα χρήματα που ξοδεύουμε για αυτά θα μπορέσουν να ενσωματωθούν. Τα παιδιά του κόσμου ταξιδεύουν σε ένα δύσκολο δρόμο. Και εμείς αναφέρεται ότι θα έχουμε, γιατί μιλάς ψαλίδες, 0,5% 900 εκατομμύρια μείωση. Άρα θα είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια για τη χορήγηση του ελάχιστου κειμένου εισοδήματος. Άρα κάποιοι μπορεί να χάσουν κάποια χρήματα. Τα χρήματα που θα δοθούν για το ελάχιστο εγκείμενο εισόδημα, δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη είδηση. Τα χρήματα που θα δοθούν για το ελάχιστο εγκειμένο εισόδημα είναι ίσα ή μεγαλύτερα από αυτά που δαπανούμε σήμερα για τα εγκειμένα εισόδημα. Είσαστε γνώσεις των οικονομικών, είσαστε δάσκαλος. Εγώ είμαι μπακάλης, δεν τα ξέρω. Εδώ τα μάθα, σιγά σιγά. Αλλά εκείνο που μου έχει μάθει εμένα η ζωή και μέσα από την οικογένειά μου και τη δημοσιογραφική ενασχόληση είναι το εξής. Όσο μειωμένα έσοδα έχω, τόσο μικρότερη φοροδοτική ικανότητα έχω, η οποία υπόψη μου προστατεύεται από το Σύνταγμα, και μικρότερη καταναλωτική δυνατότητα. Άκουσα το φίλο μου τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο να λέει να κόψουν οι Έλληνες το καφέ και το τσιγάρο. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά του Καπνίσματος. Μα κύριε Σταθάκη, κύριε Υπουργέ μου, αν κόψουν οι Έλληνες το καφέ και το τσιγάρο, δεν θα έχουμε τα προσδοκόμενα από αυτές τις αυξήσεις έσοδα και θα έρθει ο κόφτης. Και είμαστε μπροστά στο δίλημα. Να κόψω το τσιγάρο ή να μου κόψει ο κόφτης στη σύνταξη. Λέω συνταξιούχος. Κοιτάξτε, ο κύριος Κατρούγκαλος έκανε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Στην οποία έκανε... Μεγάλη είναι σίγουρα. Μεγάλη μεταρρύθμιση στην οποία διατήρησε τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η μεταρρύθμιση αυτή. Η οποία ήταν να μην υπάρξουν περικοπές συντάξεων. Αυτή ήταν η αφετηρία μας. Και ταυτόχρονα να υπάρξει ένας δίκαιος κανόνας ασφαλιστικών εισφορών και συνταξιοδοτικών εισφορών, ο οποίος να είναι ίσος για όλους, ανεξαρτήτως δηλαδή της επαγγελματικής ομάδας. Με αυτές τις δύο βασικές αρχές έκανε μια μεγάλη τομή, κατά τη γνώμη μου, μια μεταρρύθμιση η οποία θα μείνει, θα έχει διάρκεια, είναι δίκαιη. Και δίκαιη δεν είναι. Κύριε Υπουργέ, μπορώ να από τη στιγμή που ο άλλος πληρώνει τις εισφορές του. Το ακούω από τους υπουργούς, κύριε Υπουργέ. Να σας πω ότι γιατί δεν θα κοπούν συντάξεις. Ναι, δεν κόβονται. Κάτω από 1.300 ευρώ δεν κόβονται. Όπως δηλαδή και να το μετρήσετε, δεν κόβεται ούτε μία σύνταξη κάτω από 1.300 ευρώ. Κόβονται συντάξεις. Για τις υφιστάμενες λέτε. Για τις υφιστάμενες είναι σαφές. Αυτή ήταν η αφετηρία. Για αυτούς που βγαίνουν από εδώ και πέρα και θα έχουμε δύο ταχυτήτων συνταξιούχων. Δηλαδή αύριο μεθαύριο, όταν περάσουν τα χρόνια και πάρετε κι εσείς τη σύνταξή σας, θα βγείτε με πλακάτους στους δρόμους. Γιατί θα παίρνετε, θα είναι ο συντοπίτης σας που θα πίνετε καμιά τσικουδιά στην Κρήτη, θα παίρνει πολύ περισσότερα από εσάς. Και εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασίες κοινωνικού αυτοματισμού. Αλλά δεν είναι άδικο όταν έχεις τον ίδιο συντάξιμο μισθό. Τις ίδιες εισφορές. Με διαφορά μια σειρά. Τα ίδια χρόνια δουλειάς. Με μία μέρα διαφορά να έχεις 30% λιγότερο σύνταξη. Πώς είναι δίκαιο το σύστημα. Θα σας πω γιατί. Υπάρχει ένα θέμα με τις γενναίες. Αν αυτό που κάνουμε σήμερα θα διατηρηθεί για τις επόμενες γενναίες με τους ίδιους όρους. Απέναντι όμως και σε αυτό το θέμα, έρχεται ένας μηχανισμός, γιατί είναι και αυτό δίκαιος προς το αποτέλεσμα, το οποίο λέει το εξής, ότι εμείς ως κράτος συνεχίζουμε να διασφαλίζουμε την ελάχιστη εγγυημένη η οποία αποτελεί τη βάση του συστήματος αναδιανεμητικά, και από εκεί και πέρα η σύνταξη που κάποιος παίρνει είναι αυτή η οποία εκπορεύεται από τις εισφορές που έδωσε. Ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Μα αποδεικνύεται ότι αυτοί που έχουν δώσει πολλές εισφορές θα πάρουν αναλογικά μικρότερη σύνταξη από αυτόν που δεν έχει δώσει πολλές εισφορές και δεν έχει δουλέψει πολλά χρόνια. Το έχουμε δείξει στο παράδειγμα. Είπαμε, δεν θέλουμε. Όχι, δεν 600 ευρώ μισθό 15 ετία παίρνει 640 ευρώ σύνταξη. Δεν ισχύει. Γιατί είναι τα 384 ευρώ. Δεν ισχύει, διότι το σύστημα στο κομμάτι των εισφορών, λέω για τις μελλοντικές γενιές, είναι απόλυτα όσες εισφορές έχεις δώσει, τόση σύνταξη θα πάρεις. Και έρχεται και προστίθεται το αναδιανεμητικό. Άρα η ιδέα ότι οι επόμενες γενιές δεν στηρίζονται σε ένα δίκαιο κανόνα δεν ισχύει. Οι εισφορές ανταποκρίνονται στη σύνταξή σου και έρχεται ενισχυτικά το κράτος. Επαναλαμβάνω, είναι, η εθνική σύνταξη είναι αρκετά χρήματα, είναι το μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή αναλογικά στην Ευρώπη. Δίνουμε, συνεχίσουμε να δίνουμε 10 δις το χρόνο. Τα 384 λεπτά. Ναι, SAE.
το οποίο στον προϋπολογισμό μας είναι 20%, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη, που αναδιανέμει το κράτος. Τα νέα παιδιά, κύριε Υπουργέ, θα πάρουν πάρα πολύ χαμηλή σύνταξη, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλή μισθή. Σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο. Άρα, 700 ευρώ μεικτό, 350. Και 384, κύριε Υπουργέ, 735. Αλλά να έρθουμε τώρα στα κόκκινα δάνεια. Όλοι υποθέτουμε ότι θα έχουμε μια Ελλάδα και μια οικονομία που δεν θα είναι στη σημερινή κατάσταση. Πώς θα είναι, κύριε Υπουργέ, γιατί από επενδύσεις θα βλέπω λίγα. Κάτσε μισό λεπτό και τα αναδρομικά δεν μας απαντήσει. Με το ΕΚΑΣ δεν μας έχει απαντήσει. Θα τα ζητήσετε ή και εκεί θα πείτε. Νομίζω ότι ό,τι έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση ισχύει. Προσέξτε, εδώ δεν είναι στα πράγματα μου. Να σας πω γιατί. Αυτό που έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση και ψηφίστηκε και από το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Είναι να επιστρέψουν 30 ευρώ το μήνα αναδρομικά και έχει γίνει και νόμος του κράτους. Ωραία. Από βήματος βουλής, εγώ να δεχτώ με καλή προαίρεση ο πρωθυπουργός της χώρας μου, είπε μη σας νοιάζει, θα το φτιάξω. Δεν θα πάρω πίσω τα αναδρομικά. Ο νόμος που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα τους κρατάνε 30 ευρώ μέχρι εξοφλήσεως. Όσο και αν πάρει. Ό,τι συζητήθηκε και δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός θα ισχύσει. Τελεία. Μπορώ να είμαι δεν υπάρχει. Εγώ απολύτως σίγουρος. Γιατί έχω καεί από πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές και τους υπόλοιπους με δηλώσεις που στη συνέχεια αναθεωρήθηκαν. Δηλαδή αυτό που λέμε, αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια δεν μιλάμε τόνους για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Θα είμαστε να είστε σίγουροι. Πάμε στα κόκκινα δάνεια. Με ποια λογική, κύριε Υπουργέ. Εγώ κοκκίνησε το δάνειό μου γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να το πληρώσω. Δεν είμαι ταξής. Κοκκίνησε το δάνειό μου. Είχα πάρει ένα δάνειο, αγόρασα ένα σπιτάκι και τώρα χρωστάω 50 χιλιάρικα, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Αυτό λοιπόν θα μου το πουλήσει η τράπεζα, το δάνειο των 50.000. Όχι, δεν θα το πουλήσει. Τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας και όλα τα μέχρι επαγγελματικά. 140.000. Μέχρι 140.000. Ολοκληρώσω. Και όλα τα επαγγελματικά, βιοτεχνικά, εμπορικά δάνεια που έχουν, συνδέονται με την πρώτη κατοικία, που έχουν βάλει ως εγγύηση την πρώτη τους κατοικία και έχουν αντικειμενική αξία έως 140.000 ευρώ, δηλαδή το 93% των δανείων που έχουν την πρώτη προστατεύονται κατοικία. Προστατεύονται μέχρι το 18. Προστατεύονται μέχρι αρχές του 18. Άρα κανένας δεν σας πουλήσει το δάνειό σας. Μετά το 18. Μετά το 18 θα το συζητήσουμε. Έχει ο Θεός. Εδώ είμαστε. Γιατί δεν δίνετε τη δυνατότητα, λοιπόν, γιατί δεν δίνετε τη δυνατότητα στο δανειολήπτη να του πείτε το εξής. Να επιβάλλετε με νόμο ότι η τράπεζα είναι υποχρεωμένη πριν πουλήσει. Εγώ κοράκια τα λέω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τώρα μάλιστα θα πάρουν και δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για να φτιάξουν τις εταιρείες τους. Αυτό κάνω το σταυρό μου. Δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος που θα ξεπουλήσει την ελληνική περιουσία και την εκμεταλλευτεί και θα τον επιχορηγήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή εγώ και εσείς. Η συγγεία του κορόιδου θα λένε αυτοί. Γιατί δεν δίνετε τη δυνατότητα λοιπόν στον δανειολήπτη, έλα εδώ ρε Παπαδάκη, χρωστάς 50 χιλιάρικα. Εγώ θα το πουλήσω το δάνειό σου 15. Ψάξε να βρεις το ρογκάκο, την νούκα, μπας και σε δανείσουνε, να δώσεις τα 15 να το πάρεις εσύ, αγόρι μου. Να μην το πάρει ο άλλος από τη Γουαδελούπη. Και αν μου επιτρέπετε και κάτι άλλο για να απαντήσετε ολοκληρωμένα. Από τη μια πλευρά, σε αυτό που λέει ο κ. Παπαδάκης, ο κόσμος θα πάρει μια τεράστια ανάσα και από την άλλη πλευρά, που είναι πάρα πολύ βασικό για το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, φανταστείτε να δώσετε το δικαίωμα στον δανειολήπτη να αγοράσει τα δάνειά του. Έχετε πει ότι έχουν φύγει 40 δις από τις τράπεζες και είναι στα στρώματα. Μέσα σε 45 μέρες, όπως το έκανε η Κύπρος, θα έχετε μεγάλη ρευστότητα στις τράπεζες. Πείτε αύριο στους δανειολήπτες Έλληνες, ελάτε, αγοράζετε τα δάνειά σας μέσα 45 μέρες. Θα βγουν τα χρήματα από τα στρώματα για να πουληθούν τα δάνεια και θα αποκτήσει μια τεράστια ρευστότητα το τραπεζικό γιατί σύστημα. Για να απαντήσει. Γιατί δεν το δοκιμάσατε. Καταρχάς δεν πουλούνται τα δάνεια αυτά. Πώς δεν πουλούνται. Μέχρι τις αρχές του 18. Ξεκάθαρο αυτό. Πώς δεν εμείς τώρα, δεν μπορεί. Για ένα χρόνο. Μέχρι αρχές του 18. Να το δεχτούμε. Μέχρι αρχές του 18. Ένα χρόνο. Ένα λοιπόν, άρα είναι εκτός. Μα λύνεται το πρόβλημα κατευθείαν. Όχι, δεν λύνεται το πρόβλημα. Για να σας πω γιατί. Υπάρχει ένα ισχυρό αντεπιχείρημα ότι αν συμβεί αυτό, ενισχύονται αυτοί που είναι κακοπληρωτές. Αυτούς μπορείτε να τους βρείτε. Μπορείτε να τους ενισχύονται. Βρείτε. Όχι, όχι. Έχει το. Ενισχύονται. Μα δεν είναι. Λέτε για το μεταξύ. Λέτε για το μεταξύ. Δεν μπορείτε να το πάτε. Το ένα αντεπιχείρημα λοιπόν κομμάτων είναι ισχυρό ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο κακοπληρωτής. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι
Τέτοια δέσμευση δεν υπάρχει σε καμιά χώρα. Έγινε στην Κύπρο μία συζήτηση, κατέληξε όμως η συμφωνία ότι δεν είναι δεσμευτική. Είναι προαιρετική. Προαιρετικά. Αν θέλει τράπεζα, μπορεί να το προτείνει. Να το θέλει τράπεζα. Όχι. Στην Κύπρο δεν είναι προαιρετικό. Ναι, εγώ σα λέω να είναι προαιρετικό. Κυρία Λούκα, είναι προαιρετικό λόγο. Στο τι κάναμε εμείς. Σα λέω να είναι. Μπαίνω στο τι κάναμε εμείς. Εμείς... Γιατί λοιπόν δεν λέμε και εμείς προαιρετικά εδώ πέρα και να πάω εγώ στην τράπεζα να μαζευτούν 10.000 απ' έξω και να πούνε. Δεν απελευθερώνουμε την αγορά, άρα δεν έχει νόημα η συζήτηση αφού δεν την απελευθερώνουμε αυτή την αγορά. Αυτό όμως που βάλαμε και για τις άλλες κατηγορίες δανείων, αυτές δηλαδή που απελευθερώνονται, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη πριν μεταβιβάσει ένα δάνειο, αναφέρομαι στα επιχειρηματικά, στα καταναλωτικά κτλ., είναι υποχρεωμένη τους προηγούμενους 12 μήνες να πάει στον δανειολήπτη και να του κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Ρύθμισης όμως. Ρύθμισης, αναδιάρθρωσης. Μα είμαστε στην έκτη υποχρεωμένη. Άρα. Όχι, όχι, πριν. Οι τράπεζες το είπαν. Κάνανε δήλωση επίσημη ότι είμαστε στην έκτη γενιά ρυθμίσεων. Δεν το λέω εγώ. Ναι, ναι. Πάμε τώρα στον αναπτυξιακό νόμο. Μια διαφορά. Μέχρι τώρα οι ρυθμίσεις που κάνανε ήταν περιοριστικές για τις τράπεζες, γιατί δεν είχαν ελευθερία. Πάμε στο ΦΠΑ από αύριο. Θα μας πει, κυρία Νούκα. Από αύριο όμως, 10 εκατομμύρια Έλληνες θα δουν αύξηση στην τιμή των προϊόντων. Πάμε στο 24% το ΦΠΑ. Δεν φοβόσαστε ότι θα ενισχύσει τη φοροδιαφυγή? Ήδη βλέπουμε. Θα μειώσει την κατανάλωση. Ήδη στην αγορά, κύριε Υπουργέ, σας προτείνω να μεταμφιεστείτε και να βγούμε μαζί. Να σας απαντήσω σε αυτό. Ξέρετε, οργιάς. Να σας απαντήσω σε αυτό. Εγώ λέω, δεν προτρέπουμε τον κόσμο να φοροδιαφυγεί. Του λέμε ότι ξέρεις κάτι, απαντήσω. Μπορεί να μειωθεί η σύνταξή σου άμα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρετε τι λέει. Εγώ τώρα δεν μπορώ να ζήσω, Παπαδάκη. Άσε με ήσυχο. Τι το απαντάμε? Θα το σας πω. Σας υπενθυμίζω ότι το πρώτο μνημόνιο έκανε 40 δις δημοσιονομική προσαρμογή, το δεύτερο 18 δις και αυτό το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε τώρα είναι 5,4 δις σε βάθος 3 χρόνων. 12. Συν το 15 που ξέχασα και μου το θυμίζετε, αλλά δεν είναι λιγότερο. Λοιπόν, είναι εκεί γύρω στα 11 με 12. Προς ώρας. Αλλά ας πάρουμε την καλή δημιουργού. Εκδοχή, την πραγματική. Να μην έχουμε κόφτη, γιατί με τον κόφτη. Αναγνωρίζω ότι συσσωρευτικά ακόμα και ένα πολύ μικρή αύξηση των εσόδων της τάξης του 1% επιβαρύνει μια συσσωρευμένη κατάσταση. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Από την άλλη πλευρά, όταν λες ότι θέλω να κάνω 1% του ΑΕΠ, 1,8 δις αύξησης φορολογίας, από εκεί, έμεσης φορολογίας, από εκεί και πέρα επιλογές είναι πολύ περιορισμένες. Μας είπε ανόητος ο Σόιμπλε όμως. Να διευκρινίσω. Η βασική λύση λοιπόν, αυξήσαμε το βασικό δίλημα ήταν απλό. Απλό. Ή θα αυξάναμε αυτά που έχουν μεγάλα έσοδα, ρεύμα... Από το 2013 στο 2023, ΕΙΔΑΠ και διάφορα άλλα, το οποίο εμείς είπαμε αυτό δεν γίνεται, ή θα οδηγούμαστε στη λύση 2023-2024. Έχει τη λύση ο Ρογκάκος, Νίκο. Να την ακούσουμε. Για πες τι. Φοροδιαφυγή, κύριε Υπουργέ. Το 10%, 15% είναι το πρόγραμμά σας. Yeah. Ακούμε αυτή τη φοροδιαφυγή, κύριε Υπουργέ. Μας έχει γίνει βραχνάς. Και ο Ντίνος και ο Γιώργος. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, άρα θα συμφωνήσετε και στον αντίποδο έχουμε τη φοροελάφρυνση με τις offshore. Άρα θα συμφωνήσετε και στα τρία νομοσχέδια που εισάγουμε αυτό το μήνα και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και για τα καύσιμα και για τα ελαφρέα τυριά. Κύριε Υπουργέ, να σας πω, επειδή λέει και ο Γιώργος εδώ, είμαστε λίγο μπακάλιδες εμείς. Πόρτα-πόρτα να βγάζατε 2.000 ελεγκτές και να χτύπαγαν την πόρτα, θα παίρνανε από τον κάθε ένα 500 ευρώ τους μεγάλους φοροφυγάδες. Πόρτα-πόρτα. Πόρτα-πόρτα. Θυμάστε πώς πληρώναμε το ΤΕΒΕ και το ΤΣΑ που ερχόταν ο εισπράκτορας. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν την βλέπω βούληση. Εγώ. Δεν είστε εσείς υπεύθυνος βεβαίως, αλλά είστε ένας υπουργός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε τώρα. Θέλετε. Και φτάνουμε στο παραπέντε, νομίζω, να αυξάνουμε το ΦΠΑ και να χάνουμε έναν μισθό το χρόνο, Γιώργο. Έτσι, μόνο από τις αυξήσεις αυτές. Να σας πω εγώ άλλη εναλλακτική λύση. Είναι πολύ μικρότερο το χουλιαράκι σε ένα μισθό το 485. Να σας πω εγώ μια άλλη εναλλακτική λύση. Το χουλιαράκι στη Βουλή και που θα μειώνατε το ΦΠΑ. Από το 23 θα το πηγαίνατε στο 22 ή στο 21 ή στο 20. Σύνδεση. Σύνδεση των ταμιακών μηχανών με το τάξη. Είναι απλό. Αυτό είναι... Εάν είχαμε συνδέσει τις ταμιακές μηχανές με το τάξη, που το ακούω όταν είχα ακόμα μαλλιά,
Θα έχεις εισπραξιμότητα στο ΦΠΑ. Θα είχατε εισπραξιμότητα στο ΦΠΑ. Και δεν θα χρειαζόταν όχι μόνο να αυξήσετε το ΦΠΑ, θα τον μειώνατε. Βήμα-βήμα θα δείτε, κύριε Παπαδάκη, ότι και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και άλλα μέτρα που παίρνονται βήμα-βήμα θα έχουν αποτέλεσμα και όταν φτάσουμε στο 18. Κλείνοντας μια προσωπική ερώτηση. Ναι. Σας γνωρίζω χρόνια χωρίς να κάνουμε παρέα, σας παρακολουθώ χρόνια, δεν σας φακελώνω, σας φακελώνω δημοσιογραφικά. Ξέρω τις απόψεις σας, ξέρω ότι έχετε αριστερές απόψεις. Τώρα πείτε μου, κοιμόσαστε ήσυχα, ο αριστερός Σταθάκης δεν έχει πρόβλημα συνείδησης όταν εφαρμόζει νόμους οι οποίοι ήταν αυτοί ακριβώς τους οποίους, με τους οποίους κάνατε αντιπολίτευση και ήρθατε στην εξουσία. Δεν ήρθατε στην εξουσία ούτε γιατί έχετε ωραία μάτια, έτσι, ούτε γιατί έχετε ωραίο χαμόγελο, αν και έχετε. Ήρθατε γιατί πίστευε ο κόσμος ότι αποτελείτε την εναλλακτική λύση και ότι θα ερχόσαστε με ένα άλλο πρόγραμμα, με μια αριστερή ματιά και για πρώτη φορά να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα. Ξέρετε που έχετε κάνει κακό εκτός από τον ελληνικό λαό και στην αριστερά, κύριε Υπουργέ. Για να δούμε. Εμείς υποσχεθήκαμε 4 βασικά πράγματα και νομίζω ότι τα τηρούμε. Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφής. Θα κρατήσουμε τη χώρα εντός του ευρώ. Θα κάνουμε μια συμφωνία πολύ πιο ευνοϊκή με υπιότερη προσαρμογή δημοσιονομική και συζήτηση και ρύθμιση του δημόσιου χρέους. Ότι θα κάνουμε αλλαγές οι οποίες θα έχουν αναδιανεμητικό χαρακτήρα και θα στηρίξουμε τα θέματα, τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και ότι θα κάνουμε βεβαίως συμβιβασμούς σε μια σειρά από θέματα, αλλά θα ανοίξουμε μια προοπτική ανάκαμψη οικονομίας. Νομίζω στα βασικά σημεία της στρατηγικής δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που υποσχεθήκαμε. Δεν γίνονται όλα σε μια μέρα. Δεν είναι θέμα φιλοδοξίας, είναι και θέμα πραγματικότητα. Στο τελευταίο κομμάτι, έχουμε κάνει τα τρία πρώτα. Εδώ τον αναπτυξιακό δεν έχουμε δει, κύριε Υπουργέ, ακόμα. Πότε θα έρθει, πότε θα μας τον φέρετε. Τον κατέθεσα στη Βουλή και μπαίνει στην Επιτροπή την Παρασκευή. Έχει καλό δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Βεβαίως, θα θέλουμε να δούμε εάν μπορεί να υπάρξει ένας αναπτυξιακός νόμος ο οποίος να αντέξει σε αυτή τη φοροκαταιγίδα. Γιατί βασικό στοιχείο της ανάπτυξης είναι να γίνουν εισελκυστικοί ως χώρα, έτσι, για να γίνουν επενδύσεις. Αλλά επειδή ετοιμάζουμε και τα εργασιακά, μην τυχόν ελαφρύνουμε, ας πούμε, είναι όλα η χώρα ελκυστική. Είναι όλα υπέρ του επιχειρηματία, έτσι, και υπέρ του εργαζόμενου. Έτσι. Και μειώσουμε τους μισθούς, καταργηθεί ο 13ος και 14ος μισθός. Απέρριψα αυτό το μοντέλο για την ανάπτυξη την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή με το κλασικό τίτλο «Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Βουλγαρίας». Εμείς θέλουμε, είναι άλλη η Ελλάδα πρέπει να έχει αξιοπρεπείς μισθούς, έχουμε μορφωμένο δυναμικό, άρα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης. Μορφωμένο και άνεργο. Αλλά ρηγμένο. Βεβαίως. Άνεργο, τι ρηγμένο. Βεβαίως. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να μπούμε σε διαδικασία τροχιά ανάπτυξη παρά μόνο αν χρησιμοποιήσουμε τα μεγάλα μας συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και ένα από αυτά είναι αυτό το δυναμικό. Υπάρχουν επενδύσεις μεγάλες στο μέλλον, κύριε Υπουργέ? Καταρχάς, εγώ νομίζω ότι το δυναμικό δεν θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από μεγάλες επενδύσεις. Ευπρόσδεκτες, θεμητές, αλλά και ο αναπτυξιακός νόμος και τα χρήματα του ΕΣΠΑ κτλ. Κατευθύνονται στη μικρομεσαία επιχείρηση, στη νεανική επιχειρηματικότητα και στην αξιοποίηση αυτού του δυναμικού. Θα σας απαλλάξω. Θα σας απαλλάξω. Μία απάντηση για το ελβετικό. Τι θα γίνει, έχετε κάτι ευχάριστο να πείτε? Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Δεν έχω καθόλου χρόνο. Πείτε μας. Αν έχει νέα να μας πει, οπότε θα σας καλύψει. Είναι θετικό βήμα ότι υπάρχει και απόφαση από το δικαστήριο. Εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι όταν οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων, εμείς θα νομοθετήσουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Σύμφωνα με το διατακτικό. Και να σου πω τώρα και πριν φύγει. Να χαμογελάμε. Ο Υπουργός ότι οι φωνές τους προχθές στην τηλεδιάσκεψη ακουγόντουσαν μέχρι την αίθουσα των δημοσιογράφων. Αν και δεν φωνάζει. Στον κύριο Παπαδάκη που λέει ότι δεν διαπραγματευόμαστε σκληρά. Αλλά δεν κάνουν επίπεδο. Εγώ δεν είπα δεν διαπραγματευόμαστε σκληρά. Οι φωνές δεν πάει να πει ότι είναι θετικό. Να μην υποκύψετε τελικά. Να μην υποκύψετε, ξέρετε. Να μην το κάνουμε σαν και εκείνον που τσακώνεται με τη γυναίκα του. Και άμα μου ξαναφωνάξει εμένα με αυτόν τον τρόπο, μπροστά σε ανθρώπους. Δηλαδή πίσω γίνεται χαμός. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε.